πω. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος από το σημερινό αποτέλεσμα, όπως και όλος ο κόσμος. Ξέραμε ότι θα βρούμε μια ομάδα η οποία θα αμυνθεί με 10 παίκτες πίσω από την μπάλα. Δουλέψαμε όλη την εβδομάδα σε αυτό το πλάνο να πάμε με συνδυαστικό ποδόσφαιρο από τα πλάγια αλλά και από την διεθνή άξονα. Θεωρώ ότι σε αυτό το πλήρωμα προσπάθησαν με τα παιδιά και αυτά που είπαμε να κάνουν πράξη. Αλλά ήμασταν άτυχοι όπως και με το πέναλτι και κάποιες άλλες ευκαιρίες που χάσαμε. Θεωρώ ότι ήταν πιο δίκαιο να είχαμε ανοίξει το σκουάτ και θα αλλάζαμε. Στο δεύτερο μήνα προσπαθήσαμε να ρυθμίσουμε τα παιδιά. Παλέχτη μια πίστη στην ειδικότητα, όσο δεν είναι εγώ. Κάναμε πολλά άδεια στα λάθη. Αλλάξαμε το σχηματισμό, παίξαμε με δύο φορ. Παρ' όλα αυτά, παρόλο που κάναμε δύο ευκαιρίες εκεί με τον Παράδεισο και με τον Ρόβα, δεν είχε ο γκολ. Με αποτέλεσμα και οι αλλαγές να συμπληρώσουν δεν μου δείξαν καθόλου. Είναι ένα πράγμα που με προβληματίζει πάρα πολύ. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Φέραμε κάποια παιδιά ήδη, τα αφήνουν κάτι παίχτες και είμαι αισιόδοξος παρόλο το άσχημο αποτέλεσμα για την ομάδα. Σας προβληματίζει περισσότερο η εμφάνιση ή το αποτέλεσμα? Κοιτάξτε, και το αποτέλεσμα, γιατί και με μισό μηδέν πρέπει να κερδίσεις. Στο πρώτο μήχρονο η εμφάνιση ήταν καλή και δικαιούμασταν να κερδίσουμε. Στο δεύτερο μήχρονο η εμφάνιση δεν ήταν καλή. Αλλά όπως σας είπα, επειδή έχω παίξει εγώ ποδόσφαιρο τόσα χρόνια, όσο δεν βάζει τον γκολ, τόσο έχει καταπίσει την ειδικότητα και γίνονται αβίαστα λάθη. Τώρα για τη συνέχεια, τι μπορούμε να περιμένουμε? Μεταγραφικά έχουν ανακοινωθεί τρεις μεταγραφές. Θα περιμένουμε και άλλες μεταγραφές. Ήδη είμαστε κοντά σε παίχτες. Έχουμε τη διακοπή των Χριστουγέννων της Πρωτοχρονιάς. Θα δουλέψουμε και πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ. Και όπως σας είπα, εγώ δεν χάνω την πίστη στην ομάδα και θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Κύριε Χάμπο, μου θέλω να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει μια αίσθηση ότι εσείς δουλεύετε ό,τι δουλεύετε, το πρώτο θα αντιμετωπίσουμε τον αντίπαλο. Οι παίκτες με τους οποίους δουλεύετε, ανταποκρίνονται όλοι στη δουλειά? Δηλαδή, πράγματα τα οποία δουλεύονται όλη τη βδομάδα στο γήπεδο, βλέπετε να εφαρμόζονται ή τελικά κάπου υστερούμε εκεί? Δεν έχω παράπονο από τα παιδιά όσον αφορά τη δουλειά. Το θέμα είναι ότι πρέπει να βγούμε όλοι σε μια διαδικασία ότι η ομάδα πρέπει να μπει, πρέπει να αλλάξουμε όλη τη διαδικασία από τη δουλειά και βλέπετε ότι έχουμε επανέλθει το πρόβλημα στα τελευταία 16 μέρες. Οι μεταγραφές που πρόκειται να γίνουν είναι προς αυτή την κατεύθυνση να αλλάξει επίπεδο? Πολύ σωστά. Έτσι ακριβώς. Συνηθίζεται στον πάγκο να είστε ήσυχος, α πούμε, δεν ήταν και πολύ νεύρο, έτσι. Κοιτάξτε, γιατί είναι η θέση της ευρική κίνηση που είναι στενικός, χειρότερα θα γίνει τα πράγματα. Να φωνάζεις και να βρίσκεις, αυτό δεν θα πάμε όλοι. Ξέρουμε τις κόσμο, γι' αυτό και νοτιμούν τη σεβασμό. Καλά, δεν θέλω να φωνάζεις. Όχι, εντάξει, δεν είναι ότι νιώσατε. Όταν δεν βγαίνει το πόλεμο, λόγω της ήταν ένα από τα δύσκολα παιχνίδια τα οποία διαβάστηκε το πρωτάθλημα. Φαίνεται μια ομάδα πάρα πολύ ευρύτερη, με στόχους πρωταθλητισμού. Νομίζω ότι ήμασταν πάρα πολύ ανταγωνιστικοί, πάρα πολύ καλοί. Τακτικά θεωρώ ότι δώσαμε άριστα τα επιθετικά του αντιπάλου. Δεν κινδυνεύσαμε αν δεν εξαιρέσω καταστάσεις που ήταν από στατικές φάσεις. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε μια μεγάλη κύρια με τους Αβέλη να ανοίξουμε πρώτο σκορ, δεν ήρθε. Ήρθε ένα πέναλτι, το οποίο να το δούμε κιόλας αν ήταν. Στο δεύτερο ημίχρονο, όταν ξεκίνησε το παιχνίδι, ήμασταν αρκετά καλύτερα από το πρώτο, πατήσαμε καλύτερα μέσα στον αγροτικό χώρο. Δεχτήκαμε σε ένα σημείο μεγάλη πίεση από τον αντίπαλο, μεγάλες μπάλες κυρίως, θα έλεγα, ψάχνοντας να βρουν τους υψηλούς επιθετικούς που έχουν. Νομίζω ότι το 1975 και μετά το μάτς ήταν ένα μάτς το οποίο αν θα κέρδιζε μια ομάδα, αυτή ήταν η ομάδα του Παναθηναϊκού, διότι πήγαμε πάρα πολλές φορές σε πλεονεκτική θέση, αλλά δεν είχαμε αυτή την τελική πάσα να μπορέσουμε να σκοράρουμε και να πάρουμε το παιχνίδι. Συγχαρητήρια στους προσωριστές μου, δείχνουν πραγματικά ότι όταν έχουν στολμένοι στο στόχο μπορούν να πετύχουν πάρα πολλά πράγματα. Παίξαμε πάρα πολλά παιδιά νέα στην ηλικία, γι' αυτό είναι ο στόχος του Παναθηναϊκού. Καλή συνέχεια στην Καλαμάτα και καλές γιορτές στον κόσμο.